και περάσαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου την περασμένη Κυριακή η εθνική μας ομάδα πέτυχε μια μεγάλη νίκη, διατηρεί την πρώτη θέση στον όμιλο. Εδώ η ανατροπή του Αλεξανδρή από τον Σκοτσέζο το Χέντρικ. Η εθνική μας ομάδα θα κερδίσει πέναλτι, με το οποίο ο Αποστολάκης, ο οποίος θα ευστοχήσει λίγο αργότερα, θα δώσει τους πολύτιμους 3 βαθμούς. Η εθνική μας είναι στην πρώτη θέση του ομίλου της με 12 βαθμούς. Ξανά εδώ η ανατροπή του Αλεξανδρή από τον Χέντρι. Το πέναλτι με το οποίο ο Αποστολάκης εδώ θα στείλει την μπάλα στα δόντια των Σκοτσέζων και του Γκόραν, θα κάνει το 1-0 τελικό αποτέλεσμα σε αυτό το παιχνίδι. Η ομάδα του Κώστα Πολυχρονίου, που πρόσφερε καλό θέαμα στους Έλληνες φιλάθλους, στους 10.000 περίπου φιλάθλους που πήγαν στο Ολυμπιακό Στάδιο παρά το τσουχτερό κρύο, να συμπαρασταθούν στην εθνική μας. Εδώ ο Νόμπλια θα χάσει μία από τις σημαντικές ευκαιρίες του αγώνα και λίγο αργότερα από την παλιά του Νόμπλια ο Κασάπης θα χάσει μία ακόμα ευκαιρία να ανεβάσει το δίκτυο σκορ σε 2-0. Πάντως, γεγονός είναι ότι η εθνική μας πήρε την νίκη σε αυτό το μάτς.